Πάνω από 10 κάδοι απορριμμάτων καταστρέφονται κάθε μήνα στη Λάρισα είτε από βανδαλισμούς αγνώστων είτε από φωτιές. Συγκεκριμένα από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τώρα υπήρξε ολική καταστροφή 114 κάδων. Πέρα από τις καταστροφές των κάδων, αυτές οι οποίοι τους βάζουν φωτιά ή γενικώς είτε θελημένα είτε από την άποψη το χειμώνα παρατηρεί το φαινόμενο κάποιοι να βγάζουν τα αποσόμπες και τζάκια, τα αποκαίδια, ώστε να τα βάζουν μέσα στον πράσινο κάδο. Όπως καταλαβαίνετε, οι κάδοι είναι πλαστικοί και αυτοί πλέον οι κάδοι καταστρέφονται. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στους κάδους. Όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η υπηρεσία καθαριότητας, αν και έχει παραγγείλει πάνω από 1.000 νέους κάδους προς αντικατάσταση των κατεστραμμένων, εδώ και μήνες, ωστόσο ο κατασκευαστής αδυνατεί να τους παραδώσει, διότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορεί να τους κατασκευάσει εξαιτίας της έλλειψης πρώτων υλών. Παρόλο ότι έχουμε λάβει την απόφαση και έχουμε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό με προμήθεια πάνω από 1.000 κάδους, εν τούτης ο διαγωνισμός τρέχει από τα περίπου από τις αρχές του έτους, το 2022. Όπως καταλαβαίνετε όμως έχουμε φτάσει ακόμη και σήμερα και προσφάτως ενώ ο προμηθευτής έπρεπε να παραδώσει τους κάδους στις 10 Οκτωβρίου, παρόλα αυτά 2-3 μέρες πριν την παράδοση μας ζήτησε πάλι λόγω των προβλημάτων της ανέβρεσης των υλικών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, μας ζήτησε 60 μέρες παράταση. Τα αιτήματα των πολιτών για την καταστάση κατεστραμμένων κάδων στο Δήμο Λαρισαίων έχουν ξεπεράσει τα 700 και η υπηρεσία καθαριότητας βρίσκεται σε αδιέξοδο.